Λοιπόν, μισό λεπτό να την ανοίξω. Είναι οι μέδουσες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εντάξει, φαίνεται η οθόνη μου. Ναι. Ωραία. Μέδουσες. Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτές. Μόνο στο όνομα, φόβος και τρόμος για τους περισσότερες. Αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι οι μέδουσες ανήκουν στο ζωοπλακτόν. Αποτελούν μάλλον μια μεγάλη ομάδα οργανισμών ζωοπλακτών. Αυτό που επίσης υποθέτει ο καθένας, λέει πώς γίνεται αυτό, αφού το ζωοπλακτόν είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί που δεν τους βλέπουμε με γυμνό μάτι. Έχει διάφορα στάδια η μέδουσα, θα μιλήσω λίγο αργότερα γι' αυτά. Εδώ να πω ότι οι μέδουσες υπάρχουν, ζουν σε όλα τα βάθη και υπάρχουν εδώ και 605 εκατομμύρια χρόνια. Υπολογίζονται περισσότερο από 2.000 είδη μεδουσών παγκοσμίως. Είναι επίσης αυτά τα είδη τα οποία δεν τα μελετάμε καλά αν δεν μας δημιουργήσουν πρώτα πρόβλημα, όπως είναι η μοβμέδουσα. Και υποθέτω ότι μπορεί να υπάρχουν μέχρι και ακόμα 300.000 είδη για να ανακαλυφθούν. Δεν θα μείνω λίγο τώρα εδώ στο τι γράφω. Μπορούν να μετακινηθούν, είναι αδύναμοι μεν το κολύμπι τους, αλλά εξαρτώνται από τα θαλάσσια ρεύματα και τον άνεμο. Προσοχή λίγο εδώ. Ο άνεμος δεν συμβαδίζει πάντα με το υποθαλάσσιο ρεύμα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή, ένα υποθαλάσσιο ρεύμα να είναι δυνατό να πηγαίνει προς τον νότο και να έχουμε και τον άνεμο έξω στη στεριά με επιφανειακό κύμα πηγαίνει προς τη δύση. Αλλάζει λίγο με το βυθό που είναι, πόσο βάθος έχει το υποθαλάσσιο ρεύμα και αν είναι πιο κοντά στην επιφάνεια ή όχι και πόσο δυνατό είναι. Περισσότερο εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα η μεταφορά των μεδουσών. Και αυτό γιατί δεν μπορούν να κολυμπήσουν αντίθετα στα ρεύματα. Το μέγεθός τους ανάλογα με το είδος ποικίλει από μερικά χιλιοστά ως περίπου ένα μέτρο. Ανάλογα το είδος τρέφονται με πολλά είδη, με ψάρια, πλακτών, δεν θυμάμαι τι άλλο τώρα τρέφονται. Τα ζώα αυτά, οι μέδουσες, δεν έχουν όλα το συγκεκριμένο είδος μεθόδου να προκαλεί κνισμό και παράλυση της λίας τους, αλλά ήδη είναι που τρέφονται με πλακτών και ζωοπλακτών και φυτοπλακτών και δουλεύει περισσότερο σαν να απορροφάει, σαν να ρουφάει το νερό. Πάμε λίγο εδώ να δούμε τα ακνιδόζωα που ανήκουν και οι μέδουσες. Αυτό είναι μια ταξινομική καρτέλα. Δείχνει λίγο πολύ πώς ξεχωρίζουμε ότι το ένα είδος ανήκει σε κάτι άλλο από ό,τι λέμε ότι είναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει ή κάποιο μορφολογικό χαρακτηριστικό που του ταιριάζουμε, μπορεί να έχει μάτια, εδώ ας πούμε στα σκεφόζωα λέει ότι έχει στροβίλωση η μέδουσα αυτή πάνω-πάνω. Αυτό σημαίνει ότι η στροβίλωση κανένα άλλο είδος δεν υπάρχει σε αυτά που αναφέρονται. Κάποιοι είδη έχουν κράσπεδο στις μέδουσες, αλλά δεν έχουν. Δηλαδή τα μεδουσοειδή μορφή σώματος ξεκινάνε από τα σκυφόζωα και παραπάνω. Σκυφόζωα, κεφόζωα, υδρόζωα. Αυτά είναι μεδουσοειδή που λέμε. Από εκεί πέρα, τα σκυφόζωα με τα κεφόζωα βλέπετε ότι έχει μια γραμμή εδώ που τα ξεχωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο συγγενικά από κάποια άλλα είδη. Είναι σαν να λέμε πρώτα ξαδέλφια, ενώ τα σκυφόζωα με τα υδρόζωα που μοιάζουν με τα χιλίνα που γράφει πιο πέρα, είναι δεύτερα, τρίτα, τέταρτα ξαδέλφια. Έχουν μεγαλύτερη διαφορά βιολογίας και μορφολογικών στοιχείων. Χαρακτηριστικό. Εδώ είναι λίγο η αναπαραγωγή. Δεν θα μείνω στο τι είναι το η λοφή, τι είναι η κεραίες, είναι το κυκλικό σωληνάριο και το καθεξής, που τσάλλως αυτά είναι ονομασίες από παλιό βιβλίο βιολογίας, να το πούμε έτσι, και λίγο αλλάζουν. Άμα διαβάσετε τα αγγλικά, θα είναι πολύ πιο απλά από τα ελληνικά που έχουν μεταφράσει πριν κάποια χρόνια
για τα μαθήματα εδώ που γίνονται στην Ελλάδα. Λίγο πολύ να εξηγήσω ότι μέδουσες δεν είναι μία μορφή. Βγάζει το σπερματοζωάριο, ζυγωτής κλπ. Που λέει εδώ πέρα, γίνεται πλάνουλα. Η πλάνουλα δεν υπάρχει σε όλα τα είδη, έτσι να το ξεχωρίζουμε λίγο αυτό. Να το πω αλλιώς, η πλάνουλα είναι σαν να λέμε το αυγό. Αυτή η πλάνουλα πηγαίνει στο βυθό, πηγαίνει σε βαθιά νερά, καταστιάται σε βράχους, γίνεται το σκεφίστομα, η εξέλιξη που λέμε, τα αρχικά στάδια του στρόβιλου, και ο στρόβιλος όταν είναι έτοιμος, η μέδουσα έχει αναπαραχθεί μέσα εν μέρη, και είναι η εφήρα που λέμε, αυτή πετάγεται εκτός, εκτοξεύεται από το στρόβιλο. Η εφήρα αυτή εξελίσσεται στη μέδουσα που γνωρίζουμε σήμερα. Λίγο πολύ αλλάζει ο κύκλος ζωής εδώ ανάλογα με το είδος. Πάνω κάτω αυτό είναι, έτσι. Δηλαδή, σε κάποια λείπει η πλάνουλα, αλλά ο στρόβιλος έχει το σκεφίστωμα, αλλάζει σε στρόβιλο για το πώς θα εξελιχθεί μετέπειτα. Αλλά λίγο πολύ αυτό είναι. Εδώ σας δείχνω λίγο τη χρυσάωρα και στο σκέλα. Θα πω μετά πώς την ξεχωρίζουμε, δεν έχει σημασία να μείνουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι λίγο περισσότερο να καταλάβετε τα πλοκάμια. Έχει δύο διαφορετικά είδη πλοκαμιών. Το πλοκάμι τροφής που είναι στο κέντρο, είναι παχύρες, είναι ζελατινοειδές. Και τα πλοκάμια τα περιμετρικά στην καμπάνα, τα οποία είναι διαφανή. Καμιά φορά έχουν και κάποιο χρώμα. Δηλαδή στη μοβ μέδουσα, κάποιες φορές είναι πολύ έντονο μοβ χρώμα, ενώ άλλες φορές είναι τελείως διαφανή που δεν βλέπεις τίποτα απολύτως. Αυτό έχουν κάποια κύτταρα. Μάλλον να το πω σωστά. Ναι, κνειδοκύτταρα. Είναι το α που γράφει εδώ. Είναι στο πλοκάμι, όλο το πλοκάμι τους είναι γεμάτο με τέτοια κνειδοκύτταρα. Το κάθε κνειδοκύτταρο έχει μια νηματοκίστη. Η νηματοκίστη είναι αυτός ο σάκος, ο κίτρινος που δείχνει μέσα, μαζί με την ακάνθα. Το ακάνθα είναι το ντε που γράφει. Η ακάνθα είναι προς τα μέσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι προς τα έξω, έτοιμη να εκτοξευτεί. Κανονικά, όταν η μέδουσα δεν τρέφεται, είναι προς τα μέσα, ανάποδα δηλαδή, κουλουριασμένη και γυρίζει και να εκτοξευτεί. Όταν εκτοξευτεί, έχει αυτό το κνιδόνυμα, το οποίο το κρατάει, είναι στην ουσία σαν να σου πετάει ένα βελάκι με μια κλωστή από πίσω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσο δυνατά πετάξει το βελάκι, αυτό είναι ικανό να διαπεράσει το δέρμα και να ρίξει την ευρωτοξίνη ή οποιαδήποτε τοξίνη έχει μάλλον, γιατί δεν έχουν όλοι σημαίδους το ίδιο είδος τοξίνης. Και κάποια άλλα δεν έχουν καθόλου. Οπότε δεν ισχύει αυτό εδώ η εικόνα. Οι μοβ μέδουσα, ας πούμε, οι χρυσάωροχοι στο σκέλα εδώ πέρα, έχουν πολύ δυνατή νευροτοξίνη, η μοβ μέδουσα πάρα πολύ δυνατή. Και αυτή είναι η μέθοδος που κάνει για να σε καρφώσει και γι' αυτό εμείς αισθανόμαστε τόσο έντονα τον πόνο, γιατί έχει περάσει κάτω από το δέρμα η νευροτοξίνη. Πάμε να δούμε τα είδη μεδουσών. Χρυσάωροχοι στο σκέλα. Ένα είδος που δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην το έχει συναντήσει. Δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει κάποιος να το έχει συναντήσει. Συνήθως όμως το συναντάμε τέτοια εποχή, αλλά φαγωμένο. Δηλαδή δεν θα δείτε τα πλοκάμια τροφής ή τα πλοκάμια περιμετρικά, έτσι θα δείτε μόνο την καμπάνα από πάνω. Είναι κάποιο είδος ψαριού πιθανότητα, γιατί άμα ήταν μέδουσα θα την είχε φάει ολόκληρη, που έφαγε μόνο το από κάτω μέρος. Και μπορούμε να ζούμε και τέτοια εποχή. Αυτές βλέπουμε συνήθως μέχρι την άνοιξη. Δηλαδή μετά από τον Απρίλιο πολύ δύσκολα να ζούμε, ειδικά σε κάποια έξαρση. Να γνωρίζουμε εύκολα γιατί είναι μοναδικό αυτό που έχει πάνω στο κεφάλι της, να το πω στην καμπάνα της. Είναι σαν μια πηξίδα. Αυτό το καφέ χρώμα με το ασπρό κίτρινο που ξεχωρίζει. Δύσκολα κάποιος να την μπερδέψει με κάποιο άλλο είδος. Έχουμε τη μέδουσα σαν τηγανιτό αυγό που μοιάζει, ότι λόριζα του περκιολάτα. Ο κρόκος, να το πούμε έτσι εδώ, του αυγού, μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα, πως το καλοκόκκινο, να το πω έτσι, που άμα το δείτε θα το ευχαριστηθείτε. Δεν τσιμπάει, για να κρύβει. Κάπου εδώ στη μέση, που τελειώνει η καμπάνα από κάτω, έχει κάτι πολύ μικρό. Δηλαδή δεν παίζει να είναι πάνω από 4-5
πλοκάμια, είναι πολύ μικροσκοπικά και είναι ίσα μόνο για από κάτω να προστατεύει. Δεν είναι για να θηρεύει το θύραμά της κλπ. Εκεί χρησιμοποιεί τα MOV πλοκάμια, αυτά που έχει εδώ, το οποίο στην ουσία είναι σαν να βεντουζάρει τον οργανισμό και να τον απορροφάει μέσα στο στόμα που είναι το κέντρο. Περισσότερο δεν ξέρω για τη βιολογία αυτού του είδους. Προστατεύει πολλά ψαράκια, μπορείτε να δείτε πολλά ψαράκια να μπαίνουν και μέσα. Και εσείς μπορείτε να ακουμπήσετε, βάλτε το χέρι σας από κάτω, μέσα, ακουμπήστε όπου θέλετε. Το πολύ μπορεί να νιώσετε, αν μεστευέστε ο οργανισμός, κάποια φαγούρα για 5-10 δευτερόλεπτα, δεν κάτι ιδιαίτερο. Φεύγει μόνο του. Έχουμε το ξενικό είδος που είπαμε, το Κασιοπέα Αντρομέδα. Στον κορινθιακό κόλπο, δεν θυμάμαι το πιο... Δεν μπορώ να θυμηθώ, Λουτράκι ήταν ή Προσπάτερα κάπου, που το βρήκαν σε λιμάνι, ανάποδα. Τον μπερδεύουν με την κοτιλιόριζα του Περικυλάτα με αυτή, γιατί άμα δείτε καμιά φορά όταν ψοφάει η κοτιλιόριζα του Περικυλάτα και είναι ανάποδα, έχει εκβραστεί, μοιάζει πολύ από κάτω το ένα με το άλλο είδος. Έχουμε τη γνωστή μας μοβ μέδουσα, όταν είναι ανήλικη είναι καφέ χρώμα, πορτοκαλό καφέ χρώμα. Τα πλοκάμια, τα περιμετρικά, αυτά που εδώ δείχνει μοβ, πολλές φορές είναι διαφανή, φτάνουν μέχρι και τα 10 μέτρα μήκος. Και ειδικά όταν τρέφεται σε πλακτόν, όταν βλέπετε ότι η παραλία έχει πλακτόν ή και είναι ανακατεμένη και με φύκια η επιφάνεια, δεν πρέπει για καλό λόγο να μπαίνετε. Είναι απλωμένα τα πλοκάμια της. Είναι εκείνη την ώρα που τρέφεται. Εκείνη την ώρα θα έχετε τόσα τσιμπήματα όσα θα έχετε καμία άλλη φορά στη ζωή σας. Είναι άκρως επικίνδυνο το τσίμπημα. Μπορεί να μην έχει υπάρξει θάνατος. Έχουν υπάρξει τη δεκαετία του 80 σπασμού σε άνθρωπο. Έχουν υπάρξει καρδιακά επεισόδια, νευροκινητικά επεισόδια. Τι άλλα επεισόδια υπάρχουν, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Πτώση πίεσης. Κάποιες αλλεργίες που σήκωσε, να βγάζει το σώμα πίο για μήνες. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Μπορείτε να την ακουμπήσετε από πάνω στο καμπανό, αλλά έχει εκεί κάποια κνηδοκύτταρα, το οποίο δεν είναι μόνιμα ενεργοποιημένα, έτσι. Αν τα ακουμπήσετε με τις άκρες των δαχτύλων σας, δεν θα πάθετε κάτι. Αν το ακουμπήσετε από την πάνω πλευρά των δαχτύλων, που είναι πιο ευαίσθητα, εκεί θα δείτε φουσκάλες. Έχουμε τη ριζοστόμα πούλμο. Εδώ πέρα να πω ότι υπάρχει και ριζοστόμα λούτιουμ. Η διαφορά τους είναι ότι η πούλμο έχει το μοβ αυτό περιμετρικά χρώμα στην καμπάνα της. Το ξεκαθαρίζει το είδος. Η πούλμο τη βρίσκουμε σε άσπρη ή και σε τελείως μπλε μορφή. Δεν έχει μελετηθεί ακόμα, είναι κάποιο ξεχωριστό υποείδος. Η λούτιουμ, μάλλον... Έχει αρχίσει να μελετιέται, γιατί είχα στείλει εγώ κάποια στιγμή πληροφορίες στον Στέφανο Πυράινο, ο οποίος είναι θαλάσσιος βιολόγος και μου συνεργαστεί κάποιες φορές λίγο κάποιες αναγνωρίσεις μεδουσών. Είναι τόπε στις μέδουσες, είναι Ιταλός θαλάσσιος ερευνητής. Και καλό είναι αν έχετε κάποια απορία να κοινωνήσετε μαζί του. Έχει και κοινωνικά δίκτυα, Facebook, και το email του ανοιχτό για όποιον θέλει. Και η διαφορά με τη ριζοστόμα λούτουμ, που είναι λίγο πιο επικίνδυνη η λούτουμ, είναι ότι εδώ πάνω το μοβ χρώμα φεύγει και φεύγει στα πλοκάμια. Υπάρχει μια συνέχιση σαν δεύτερο πλοκάμι και που τελειώνει το διαφανές πλοκάμι, σαν να βγαίνει ένα δεύτερο πλοκάμι πιο έξω και να είναι αυτό τελείως μοβ. Είναι πολύ πιο μακριά, είναι αισθητή διαφορά του στην αναγνώριση. Έχουμε την Ολίδιες Μουελέρη. Μέχρι τώρα λεγόταν Ολίδιες Φωσφόρικα. Είναι πολύ μικρή. Πρόπερση υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην Αττική. Φτάνει μέχρι 6 εκατοστά. Το καφέ που βλέπετε στα πλοκάμια, τις περισσότερες φορές δεν το βλέπετε καν αυτό. Βλέπετε ένα διαφανές με ένα κόκκινο σαν χ από πάνω. Και το κόκκινο αυτό δεν είναι πάντα έτσι τόσο έντονο, μερικές φορές είναι καφετή χ. Οπότε πολλές φορές δεν πρόκειται να τη δείτε τι σας τσίμπησε. Θα νιώσετε ένα ωραίο έντονο πόνο. Και γενικά είναι δύσκολο να την καταγράψει, επειδή είναι μικροσκοπική και λόγω του ότι είναι διαφανή συνήθως, δεν έχει τόσο έντονα χρώματα όπως εδώ πέρα.
Και βομέδουσα καρυβδέα μαρσιουπάλης. Επικίνδυνη φουλ, το καλό είναι ότι έχει μικρά πλοκάμια, αλλά είναι και αυτοί πολύ μικροσκοπικοί, είναι 4 εκατοστά, έχουν υπάρξει επιθέσεις στην Αττική, πάλι πριν 2 χρόνια πρέπει να θυμάμαι καλά. Δεν μπορείς να δεις τη σετσίμπηση, είναι διαφανής, είναι αυτό μπλε διαφανής που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι πολύ δύσκολο να το δείτε, ειδικά άμα έχει καπλακτών ή θολά νερά. Και, και άμα βγει καθαρή φωτογραφία γίνεται αναγνώριση. Αν δεν βγει καθαρή φωτογραφία δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση, γιατί υπάρχουν και άλλα είδη κυβομεδούσων που κάπως μοιάζουν. Οπότε θέλουμε καθαρές φωτογραφίες εκεί πέρα. Το πιο κοινό ξενικό είδος που δεν το ξέρει κανείς είναι η Mnemiops lady. Αυτές μπορείτε να κολυμπάτε και είναι ζελεδάκια. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αν πάρετε το δάχτυλό σας και το περάσετε από τη μέση, θα δείτε ότι θα χωριστεί σε 2-3 τμήματα και θα αρχίσει το ένα να φεύγει από το άλλο. Είναι 99,9% νερό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι πολύ απλός οργανισμός. Δεν τσιμπάει ο συγκεκριμένος. Έχει αυτά τα έντονα χρώματα, τις κάθετες γραμμές μπορεί να είναι πολύ έντονα χρώματα, σαν ουράνιο τόξο. Όταν κολυμπάτε, μπορεί να κολυμπάτε και να κουμπάνε πάνω σας δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες μέδουσες. Γίνονται πολύ εύκολα σε μεγάλες εξάρσεις. Απλώς δεν τις παίρνουν χαμπάρι. Επίσης, πολλές φορές θα τις δούμε σαν άσπρο χρώμα. Θα τις δούμε πολύ σαν έντονο άσπρο χρώμα και θα νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο. Δεν θα φαίνεται αυτό το ουράνιο τόξο σε χρώματα. Θα φαίνεται ένα απλό άσπρο πράγμα εδώ πέρα. Έχουμε άλλες που βρίσκουμε σε ρηχά νερά, δηλαδή και σε 2 μέτρα να βουτήξετε θα τις βρείτε. Πολλές φορές πλέον στη μέση, μέσα στη θάλασσα, στη μέση στο βάθος, άλλες φορές θα τις βρείτε και στο βυθό κάτω. Είναι η Σάλπα Μαξίμα και η Θάλια Δημοκράτικα δεξιά. Η διαφορά τους, επειδή σχεδόν ποτέ δεν θα τραβήξετε τέλεια φωτογραφία σε αυτές δεν υπάρχει. Είναι πολύ ελάχιστες περιπτώσεις. Είναι τουλάχιστον προσπαθούμε να το τραβήξουμε όσο πιο καλά γίνεται. Και πρέπει να τραβάμε καλά το κόκκινο αυτό εδώ, το μπαλάκι που έχει. Στη Σάλπα Μαξίμα είναι πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνετε. Θα λέει Δημοκρατικά είναι πολύ μικρό. Προσοχή όμως, είναι πάντα στις αλυσίδες έτσι. Δεν έχει κάποιο κίνδυνο, μπορείτε να τις πιάσετε αν θέλετε. Προσοχή που είναι στο μπαλάκι, γιατί άμα είστε τεσσαριστή και λοιπά, το πετάει το μπαλάκι εδώ πέρα. Είναι τα όργανα τους. Εδώ πέρα, ας πούμε, η Σάλπα Φουσιφόρμης. Το έχει πετάξει. Σε ριβάθος ήταν αυτό. Ακολουθούσα κάτι βράχια από την παραλία. Ήταν απομακρύνθηκα από την παραλία 50-60 μέτρα που μια μικρή παραλία που είχε όλο βράχια και αυτό ήταν γύρω στα 30-40 εκατοστά βάθος. Γύρω στα 50 μέτρα μακριά από την παραλία που ξεκίνησε το μπάνιο μου. Είχε πετάξει το μπαλάκι. Στην αρχή το πέτυχα με το μπαλάκι. Πρέπει να τη στρεσάρσα, δηλαδή να ακούμπησα κατά λάθος και να το πέταξε. Έχουμε τη Λευκοθέα Μουλτικόνης, μοιάζει πολύ με τη Mnemiops lady. Έχει περισσότερο πολύχρωμα σαν ουράνιο τόξο. Έχει κεντρή αυτό, νηματοκίστη, τη βλέπετε εδώ δεξιά. Αυτό είναι όταν κολυμπάει, πως ανοίγει το κεφάλι, μάλλον το πω έτσι, για να κολυμπήσει. Έχει πολύ ωραίο κολύμπι. Και η νηματοκίστη όταν την πετάει, απλώνεται και την πετάει για να τραφεί. Εδώ είναι πάνω σε πλακτών, full πλακτών όταν κολυμπούσα. Έχουμε τις αουρέλιες species. Πια κανείς δεν μπορεί να πει με σίγουρα τι είναι τι. Ο Στέφανο Πυράινο που έβγαλε καινούρια μελέτη που έχει αναφέρει πια 4-5 είδη στη Μεσόγειο. Λέει ότι η αουρέλια ορίτα πιθανότητα αποκλείεται να υπάρχει προς Ελλάδα κλπ. Υπάρχει μόνο στη Black Sea Μαύρη Θάλασσα. Και να υπάρχει και δυτική Μεσόγειο. Σε εμάς υποτίθεται ότι είναι Aurelia solita, αλλά όταν του δείξα κάτι φωτογραφίες μου λέει δεν είναι Aurelia solita. Μου λέει πες να είναι Aurelia solita. Λέω αφού στη μελέτη σου μου γράφεις τέτοιο. Μου λέει τότε πρέπει να δούμε πώς είναι και καινούριο είδος. Οπότε για να φωτογραφίσουμε τις Aurelia species, φωτογραφίζουμε αυτούς τους κύκλους εδώ. Και από κάτω. Οι περισσότερες δεν τσιμπάνε και αν τσιμπάνε είναι μια μικρή φαγούρα. Είναι οι γονάδες αυτοί οι κύκλοι. Χωρίς αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Πυράινο, δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσουμε ποτέ σωστά μια ουρέλια.
μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα πάμε για εξέταση, για διάφορες εξετάσεις, δεν θυμάμαι πώς μου τις είχε αναφέρει τώρα. Ψιλοτελειώνουμε, μην ανησυχείτε. Πώς να βοηθήσετε. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, βάζουμε όλες τις καταγραφές στο Naturalist. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το Project Jellyfish of Greece. Θα μιλήσω για αυτό τώρα. Αλλά γιατί με την έξαρση αυτή μπορούμε να έχουμε καλύτερες καταγραφές και, και έχουμε φτιάξει και το χάρτη της Google, στο Google, που μιλάει, που δείχνει ακριβώς καθημερινά, σήμερα ξέχασα να λέω στο χάρτη τέλος πάντων, με ευκαιρία, που δείχνει που έχουν καταγραφεί μέδους τις προηγούμενες μέρες και τι είδος. Αυτή η καταγραφή το βλέπουν κάτι χιλιάδες, νομίζω μέχρι τώρα το έχουν δει 300.000 και παραπάνω άτομα. Προηγούμενες χρονιές μας είχαν φτάσει πολύ περισσότερα, το 2018-2019 που το ξαναλέγω πίσω από το χάρτη, για την αντίστοιχη χρονιά, που είχαμε τις εξάρσεις Κορινθιακό το 2018 και το 2019 το κρατήσαμε για να δούμε λίγο τι γίνεται, το 2020 δεν χρειάστηκε. Το 2021 ενεργοποιήσαμε λόγω της Μοβ Μέδουσας, που γίνεται πάνικο στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή, άμα βλέπατε τις φωτογραφίες που μας στέλνουν ψαράδες, θα τρελαινόσασταν. Μπορεί να δείτε στην παραλία που θα παρακολουθήσετε 5-10 μέδουσες, αλλά να βλέπεις το ψαράς να σου έχει μια μοβ τελείως θάλασσα και 200 μέτρα πιο μέσα από ότι είναι η παραλία. Να βλέπεις δηλαδή στο βάθος την παραλία, να βλέπεις ότι υπάρχουν κολυμβητές κλπ. Και να βλέπεις μέσα τη θάλασσα όλο μοβ. Αυτό που βλέπαμε στη Μάλτα, δηλαδή τις δύο προηγούμενες χρονιές, το βλέπουμε τώρα στο Αιγαίο. Ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα ότι είναι σοβαρό το θέμα. Πολλές χαζομάρες ακούγονται, ότι είναι στοχευμένα και άλλα τέτοια. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτό. Καθένας μπορεί να έχει ό,τι γνώμη θέλει. Σημασία έχει να βάζουμε τις καταγραφές μας. Αν δεν ξέρουμε το όνομα της μέδουσας, επειδή το project καταγράφει αυτόματα, είναι το collection project, καταγράφει αυτόματα τις μέδουσες, σημαίνει ότι άμα δεν βάλει το όνομα, πάει χωρίς όνομα, πάει unknown, το οποίο δεν μας το βάζει στο group, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή δεδομένα μέχρι να αναγνωριστεί για αυτό το είδος. Οπότε βάζουμε το όνομα κνιντάρια, που είναι ένα γενικό και αφορά τα περισσότερα είδη, και έτσι θα αναγνωριστεί αυτόματα, θα πάει σε είδος, θα πάει σε υποείδος ή οτιδήποτε είναι, από άλλα άτομα, βοηθάω και εγώ σχεδόν καθημερινά στις αναγνωρίσεις και το έχουμε στο χάρτη για να μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή. Να τονίσω εδώ ότι η εξαγωγή μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. ΜΚΟ, κράτος, ερευνητές, πολίτες, μαθητές. Το 2018 είχαμε για μήνα Ιούλιο και μήνα Αύγουστο ή 12 ή 13, μπορεί να ήταν και 15 εδώ, θα σας γελάσω, που κάναμε εξαγωγή των ειδών, τα είχαμε σε ιδιωτική φόρμα, δεν τα είχαμε στο iNaturalist, πριν φτιάξουμε το project, και μας τα ζητούσαν για να μελετήσουν τις μέδουσες στον Κορινθιακό κόλπο. Ποιοι μας τα ζητούσανε? Φοιτητές θαλάσσιων επιστημών. Άλλοι θαλάσσιοι βιολόγοι, άλλοι ωκεανογράφοι ήταν. Νομίζω και ένα ζωολόγος πρέπει να ήταν. Πρέπει να ξαναδώ τα email, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό τώρα μπορεί να γίνει πιο εύκολο και άμεσα. Και για τη μελέτη, όχι σαν ΜΚΟ κάποιος μπορεί να έχει, ή σαν ανεξάρτητος ερευνητής, ή σαν... αλλά σαν φοιτητής κιόλας, να κάνεις τη μεταπτυχιακή σου, να κάνεις το PhD σου, ή κάποια άλλη μελέτη που μπορεί να χρειάζεσαι. Το iNaturalist επίσης βοηθάει και από μόνο του μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες καταγραφές υπάρχουν, δηλαδή η μοβμέδουσα που τη βρίσκεις και σαν καφέ μέδουσα, τη βρίσκεις και σαν μοβμέδουσα, και όταν είναι ηλικιότερη, να μην πεθάνει, είναι τελείως, σχεδόν τελείως διαφανή, τότε ξέρεις ότι μπορείς να σου το αναγνωρίζει αυτόματα ό,τι χρωματική μορφή να έχει εκείνη τη στιγμή. Πώς μπορείτε να προστατευτείτε? Το κάνω λίγο γρήγορο. Να ελέγχετε τους ανέμους πριν πάτε στην παραλία. Η πλατφόρμα που προτείνουμε είναι το windy.com. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, ακόμα και μέσω Μετέο, αν θέλει κάποιος μπορεί. Προς το Windy είναι πιο αναλυτικά για κάθε περιοχή που επιλέξετε. Σας δείχνει τους ανέμους,
Μπορεί να σας δείξει σε μποφόρ, σε νότς, σε μίλια την ώρα ή σε χιλιόμετρα την ώρα. Και επίσης το χρησιμοποιούμε πολύ για, και για κύματα. Τον ελέγξει τον άνεμο μπορεί να αρκεί. Έχει κατηγορία για κύματα και swell. Τα swell δεν ισχύουν στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Τα swell είναι τα επιφανειακά κύματα, τα οποία μπορούν να κάνουν όλο τον κύκλο της γης μέχρι να βρουν εμπόδιο να σταματήσουν. Δηλαδή μπορούν να κάνουν και δύο και τρεις φορές τον κύκλο της γης. Δηλαδή αν ήμασταν κάτω από Νότια Αφρική, πάει Νότια Αφρική, Πελοπόννησο, Νότια Αμερική και να ξαναπάει αυτό μέχρι να βρει κάποιο εμπόδιο να σταματήσει. Οπότε εκεί ξέρουμε στα swell την περίοδο που είναι το ένα κύμα μέχρι το άλλο. Δηλαδή μπορεί να είναι 3 δευτερόλεπτα ή 6 δευτερόλεπτα. Αυτό μας βοηθάει λίγο να γνωρίσουμε καλύτερα την παραλία πριν πάμε. Δεν είναι κάτι. Στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο. Το κάναμε κάθε μέρα αυτό για να, πριν μπούμε με σκάφος. Δεν υπήρχε περίπτωση να πούμε αύριο να πηγαίναμε με σκάφος αν δεν είχαμε συμπληρώσει ένα ολόκληρο μια ολόκληρη σελίδα αναλυτικά με τον καιρό. Και έπρεπε να το κάνουμε πολύ νωρίς, γιατί εκεί πέρα η μια μέρα που πήγαμε ήταν 4 ώρα τα ξημερώματα. Ξυπνήσαμε για 6 ώρα να είμαστε ήδη μέσα στη θάλασσα. Είναι πολύ διαφορετικά. Μιλάμε εδώ για Μεσόγειο, το οποίο δεν έχουμε τα swells, έχουμε τα κύματα, το οποίο όμως μπορεί και να σας βοηθήσει να δείτε λίγο την κατεύθυνση των κυμάτων και να δείτε πώς συμβαδίζει με τους ανέμους. Έτσι, άμα μια παραλία βλέπει προς τον νότο, άμα ο άνεμος έρχεται από βόρεια και είναι δυνατός, δεν μιλάμε για ένα άνεμο που είναι 0 μποφόρ ή 1 μποφόρ. Αν είναι 2-3 μποφόρ και πάει από βορρά προς νότα, έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να διώξει μέδουσες. Αυτή τη συμβουλή τη δίνουμε ήδη στο group για τις μέδουσες στο Facebook και οι περισσότεροι μας ευχαριστούν γιατί επιτέλους καταφέρανε Χαλκιδική και Σκόπελο να κάνουν μπάνιο. Αυτό σημαίνει ότι η συμβουλή μας, ακόμα και η Ελλάδα που δεν να έχουμε τα swells και όλα αυτά, δουλεύει μια χαρά. Όπως είπα εδώ, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον άνεμο, το Windy.com. Αυτή είναι η πλατφόρμα του Windy.com. Έχει να αλλάξετε για ανέμους, θερμοκρασία, συννεφιά, πολλά πράγματα. Έχει με τρεις διαφορετικούς δορυφόρους, ένας αφρικάνικος, άλλος ευρωπαϊκός και άλλος αμερικάνικος, αν θυμάμαι καλά είναι. Σας δείχνει το κάθε τι είναι, τι είναι. Μπορούμε να κάνουμε απλή απόθεση μεδουσών. Θέλει προσοχή. Αν η MOV μέδουσα, ας πούμε, και την πιέσουμε έτσι από πάνω την καμπάνα, τα πλοκάμια θα μπορούν να γυρίσουν από την αντίσταση και να μας τσιμπήσουν. Οπότε μπορούμε... Συγγνώμη, με ακούτε όλοι λίγο? Τώρα σε ακούμε. Ναι, τώρα ναι. Είναι πολλή ώρα που χάθηκα, γιατί με πέταξε έξω λίγο το Zoom. 3 λεπτά περίπου. Τίποτα. Ωραία. Τώρα τι βλέπετε, εμένα ή την οθόνη μου? Εσένα. Ωραία. Εδώ για τους ανέμους ακούσατε που σας είπα? Ναι. Ωραία. Την απόθεση μεδουσών δεν ξέρω να ακούσατε, που είσαι απλώς τις αποθούμε. Τις ακουμπάμε για να τις αποθήσουμε. Δεν τις πρόχνουμε γιατί τα πλοκάμια θα γυρίσουν να μας τσιμπήσουν. Εδώ έχω κάτι βίντεο που τώρα δεν έχει νόημα να τα παίξω. Είναι πώς τις πιάνουμε από την πάνω μορφή. Είναι το ριζοστόμα πούλμο εδώ πέρα. Η κοτιλόγια του πεκιουλάτα, το οποίο βλέπετε πώς βάζω το χέρι μου άνετα από κάτω. Πώς αποθούμε τη μοβ μέδουσα. Απλώς ακουμπώντας την από πάνω. Έχουμε χρήση καταδυτικής στολής. Δεν ξέρω, μισό λεπτό αν μπορέσω να το κάνω πάλι. Ωραία. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε είναι η χρήση
κατά δική στολή. Η καλοκαιρινή αυτή, όπως είναι τώρα στο τσάκι κοντομάνικο, δεν μας προστατεύει υπάρχος, μας προστατεύει ένα 50% του σώματος. Υπάρχουν οι μπλίκρα μπλούζες που δεν μπορώ να σας πω αν ισχύουν ή όχι, αν πραγματικά μας προστατεύουν, πολύ λεπτές. Και υπάρχουν και οι καταδικές στολές, οι φουλ, που μπορούμε να έχουμε και σκούφο, γαντάκια, καλτσάκια. Περνάει νερό, έτσι, μην ανησυχείτε, δεν στεγανεί αυτή που σας μιλάω. Να είναι λεπτή, γύρω στα 2,5-3 χιλιοστά ίσως και πολλά είναι. Το οποίο μας προστατεύει από πολλά πράγματα και όχι μόνο από τις μέδουσες. Αυτή η κοντομάνικη είναι συνήθως φθηνή, δηλαδή maximum 80 ευρώ άμα είναι custom μπορείτε να τη βρείτε, δεν είναι τόσο ακριβή. Ενώ για παιδιά είναι γύρω στα 25-30 ευρώ ξεκινάνε, το οποίο επειδή είναι ευαίσθητο οργανισμό, θα σας πρότεινα να τη χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούμε αντισταμινική κορτιζονούχα κρέμα. Τώρα θα σας στείλουμε PDF, γιατί κάθε μέδουσα έχει διαφορετικό τρόπο το οποίο κάνουμε για να φύγουν τα κνηδοκύτταρα, οι κνηδοκυστές μάλλον, και να μας διευκολύνει στον πόνο. Σε άλλα είδη δίνουμε ξύδι, μπορούμε να ρίξουμε σε άλλα είδη όχι. Στη μόβ μέδουσα δεν επιτρέπεται ούτε ξύδι ούτε αμμόνια κανονικά. Υπάρχουν πολλές κρέμες και λοιπά, υπάρχουν πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Συνήθως μια κορτιζονούχα κρέμα με ή χωρίς αντιβίωση βολεύει, γιατί είναι άμεσα. Έχουμε ετοιμάσει δύο έγγραφα. Το ένα είναι με κρέμες αντισταμινική, όλα αυτά. Τις κρέμες που χρησιμοποιούμε, τα χάπια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κλπ. Μάλλον σε ένα τα βάλαμε λάθος. Και το άλλο είναι και φυσικά βότανα που υπάρχουν, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια αυτά, να είναι αλλεργικός και να χρησιμοποιεί κάποια βότανα. Αλλά δεν το έχουμε δημοσιεύσει ακόμα, για το λόγο το ότι τα έχουμε στείλει στον Φαρμακευτικό Σύλλογο και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να μας επιβεβαιώσουν ή να μας απορρίψουν τι από αυτά ισχύει. Οπότε αυτό μπορεί ούτε καν φέτος να μην είναι έτοιμο. Δεν μας έχουν δώσει απάντηση εδώ και 2 εβδομάδες σχεδόν. Οπότε πιθανότατα για του χρόνου θα είναι έτοιμο αυτό να δημοσιεύσει το PDF. Γενικά αυτά ήταν για τις μέδουσες. Ευχαριστούμε που ακολουθήσατε. Έχετε κάποια ερώτηση? Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Για την Αουρίτα, την Αουρέλια. Πώς γίνεται να ζει στην Μαύρη Θάλασσα και στον Ατλαντικό και να μην ζει στη Μεσόγειο? Δεν το ξέρω. Δεν γίνεται αυτό. Άμα σου δείξω την αλληλογραφία με τον πυράινο, θα τρελαθεί. Επειδή το έχω δει και εγώ αυτό το paper, Να. Είναι λίγο περίεργο paper, παιδί μου. Σου αφήνει ερωτήματα. Πήγαν γονιδιακά. Δεν μπορεί να... Τέλος πάντων. Ακριβώς. Δεν μπορείς να εμφανίζεις 4, 5, 6 είδη Αουρέλια χωρίς να υπάρχει η Αουρέλια Αουρέτα που υποτίθεται υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Μεσόγειο και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να υπάρχει κάτι στη Μαύρη Θάλασσα και να μην υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί καταρχήν τα ρεύματα της Μαύρης Θάλασσας... Αλλά μην νομίζεις. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε κάποια είδη που είναι αποκλεισμένα εκεί πέρα. Δεν έρχονται όλα στο Αιγαίο. Μπορεί κάποια στιγμή να περάσαν στο παρελθόν και να παγιδευτήκαν εκεί, να μην μας ξανάρχονταν. Να έχουν απλώς εξαφανιστεί από Ελλάδα. Περίεργο, ναι. Έγινε. Κάποιος άλλος? Ωραία. Επίσημα έχουμε τελειώσει για σήμερα. Έχουμε μια ακόμα δραστηριότητα που για να σας δείξουμε λίγο πώς μέσω Google Hat μπορούμε να μελετήσουμε από πριν λίγο την περιοχή μας πριν επισκεφτούμε. Άμα κάποιος θέλει να φύγει, μπορεί να μην θα το ηχογραφήσω, θα το στείλω. Έτσι, γιατί ήδη το καθυστερήσαμε πολύ σήμερα. Αλλά εδώ υπάρχει και αυτό που λέμε Summer School, ποτέ δεν έγινε στην ώρα του. Έχει τύχει να φτάσουμε, να ξεκινάμε από τις 8 η ώρα το πρωί, υποτίθεται, και αντί να τελειώνουμε σε 7.30 το βράδυ, να φτάνουμε 11 η ώρα το βράδυ.
Οπότε συνεχίζω λίγο με τους Google χάρτες. Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αναλυτικά. Μπράβο, μπράβο. Τα λέμε. Φιλιά σε όλους. Έγινε, γεια.